Χαιρετίζω, κυρίε και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξία, Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Τον κύριο Λάμπρο Δημητρογιάννη, τον Ετολοακαρνάνα Αντιπεριφερειάρχη και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μα σήμερα. Χαίρετε κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα σα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Είναι λοιπόν ένα project συνέντευξη που μεταδίδεται τώρα ζωντανά από τον MaxFM, μεταδίδεται βεβαίω από το ΑΧΑΙΑ, από τι πολιτικέ μα παρεμβάσει και από το dt.gr. Για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Εμεί σα γνωρίζουμε, αλλά ο κόσμο ίσω χρειάζεται να μάθει τουλάχιστον ε, τη ΑΧΑΕΑ. Όσοι δεν ξέρουν, έχετε ε, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει, θα λέγαμε, με την εποχή, τη δύσκολη εποχή αυτή τη ενέργεια, τη ενεργειακή κρίση. Είστε από το Αγρίνιο. Ε, Πώ έχετε ξεκινήσει ναι, είμαι, ένα βιογραφικό. Είμαι Αγρίνιο, ναι. είμαι το Λακαρνάνα πρωτίστω, αλλά πλέον εδώ και τρία χρόνια θεωρώ ότι είμαι γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμό γεωγραφικό σε εμά, τουλάχιστον στην παρούσα περιφερειακή αρχή. Και θεωρώ ότι το να προτάξουμε πάντοτε το, το στίγμα του Δυτικολαδίτη το ίσω είναι πολύ καλύτερο από του εσωτερικού διαχωρισμού που είχαμε εντό περιφέρεια για πολλά χρόνια. Ε, οπόμενος, θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή λειτουργούμε για τη Δυτική Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να χαρακτηριζόμαστε γεωγραφικά. Επειδή λειτουργείτε για τη Δυτική Ελλάδα, αυτή η συνοχή που είχατε πει, πω θα υπάρχει ή τουλάχιστον η εξισορρόπηση τη δυναμική, των πόρων, των έργων μεταξύ των τριών περιφερειακών ενωτήτων επιτυγχάνεται παρά τι δυσκολίε. Ναι, γιατί θεωρώ ότι κάναμε δύο πράγματα. Το πρώτο απ' όλα ήταν ότι έγινε μια καθετοποίηση. Σε mm -hmm. ε, Με απλά λόγια, μέχρι το 2019, μέχρι να λάβει παρούσα περιφερειακή αρχή του Νεκτάριου Φαρμάκη, οι ε, χωρικοί αντιπεριφυράρχε, όπω συνήθιζαμε να του λέγαμε, αυτοί δηλαδή που έχουν μια γεωγραφική αναφορά, είχαν ε, την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων. Αυτό άλλαξε και αποφασίστηκε κάθε τομέα να είναι στην αρμοδιότητα ενό του Περιφερειάρχη, σαφώ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Περιφερειάρχη. Αυτό δούλεψε διότι υ, 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 υπήρξαν στρατηγικέ, οι οποίε εφαρμόστηκαν και πολιτικέ, οι οποίε δεν ήταν μόνο για μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά για όλε. Το δεύτερο το οποίο είχαμε πει και θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει με πολλή δουλειά ήταν ότι αποφασίσαμε να δώσουμε ένα επιχειρησιακό χαρακτήρα στην περιφέρεια με απλά λόγια, να μην παραμείνουμε στι γραφειοκρατικέ αγκυλώσει, και όπω θα δείτε, θα θέσω ένα παράδειγμα: Ότι δεν μένουμε στι επιστολέ mm. όπω γινόταν κάποτε πριν κάποια χρόνια, που για ένα θέμα iskin, ο κάθε κα, το περιφερειάρχη έστελνε μια επιστολή στον κάθε υπουργό ή σε κάποιον άλλο φορέα προκειμένου να λυθεί ένα θέμα. Κοινοποιούμε το πρόβλημα, αλλά παράλληλα προτείνουμε και λύσει. Με απλά λόγια, λοιπόν, αλλάξαμε λίγο το management, θα μπορούσα να το πούμε. Mm -hmm. κάπως έτσι. Mm -hmm. Και θεωρώ ότι αυτές, αυτά τα δύο στοιχεία ήταν αυτά τα οποία μα βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε καταστάσει έκριθμε, οι οποίε κανένα φυσικά δεν περιμένει τα τελευταία δύο-μισή χρόνια ότι θα υπήρχαν. Ε, πάμε στην ενεργειακή ανατίμηση. Εντάξει, έχουμε περάσει πολλά ω χώρα. Απ' τη μία τα ελληνοτουρκικά. Απ' την άλλη ο κορονοϊό. Τώρα η ενεργειακή κρίση. Ε, Βροχέ, καταιγίδε, ε, κλιματική κρίση το έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί. Ε, ετοιμάζεται ένα μεγάλο πρότζεκτ με τις ενεργειακές κοινότητες. Έχουμε να πούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση διότι από αυτό το μεγάλο πρότζεκτ θα υποφεληθούν και οι πολίτες και οι δήμοι προφανώς και θα δίνουμε λιγότερα χρήματα για να το πω απλά. Να το Τι θέσω... είναι δηλαδή και ποιο το όφελός του. Να το θέσω λίγο απλά. Ε, ε, εδώ και πολύ καιρό, όταν είχαμε ξεκινήσει την λάβει θεωρήσαμε ότι παρότι η ενεργειακή πολιτική είναι κατά κύριο λόγο, όπω ξέρετε, στο κράτο, δηλαδή η πολιτεία καθορίζει την ενεργειακή πολιτική, θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε κι εμεί να συνδράμουμε σε κάποιο βαθμό ω περιφέρεια με τι λίγε δυνατότητε που έχουμε στον τομέα αυτό. Ε, ένα λοιπόν από τα, αυτά τα οποία υπήρξε μια πρωτοβουλία πολύ πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση ήταν ε, η δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων. Δηλαδή, με απλά λόγια, η δημιουργία ενό φωτοβολταϊκού πάρκου ε, όπου δεν θα πήγαινε για παραγωγή ενέργεια, mm. αλλά για συμψηφισμό. Mm. Ποιε ποιες ανάγκε θα κάλυπτε και θα καλύπτει η στοχοθεσία. Ε, κατά κύριο λόγο, ξεκινήσαμε από του οργανισμού των κοινων βελτιώσεων. Όπω ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ένα. Πολύ κακό προηγούμενο στη διαχείριση των οργανισμών υγείων βελτιώσεων, τον ΤΟΕΒ δηλαδή που λέμε, ε, όπου αυτό έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και λόγω τη αύξηση του ενεργειακού κόστου. <coughs> Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, οι αγρότε, η οποία η περιοχή μα είναι αγροτική περιοχή, έτσι, κατά τα ψέματα, δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν, ειδικά του ερεινού μήνε, να καλλιεργήσουν τι εκτάσει του, διότι πολύ απλά δεν λειτουργούσαν τα αντιλοστάσια λόγω διακοπών ρεύματο κ.ο.κ. Αποφασίστηκε λοιπόν αυτό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο η περιφέρεια θα μπορούσε να συνδράμει. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο που λέγεται Ενεργειακέ Κοινότητε, ένα πρόσφατο εργαλείο το οποίο έχει μόνο 4,5 χρόνια που είναι ψηφισμένο. Στην πορεία όμω αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και τι δικέ μα ανάγκε ω περιφέρεια. Πρέπει να σα πω ότι η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα έχει μεγάλο ενεργειακό κόστο. Μόνο, μόνο τα κτίρια που είναι μια πληθώρα κτιρίων που υπάρχουν και στου τρει νομού είναι πάμπολα. Και δεύτερο, να συμπεριλάβουμε σε, αυτά, σε αυτό το, την ενεργειακή συμμαχία, θα έλεγα, του Δήμου και νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, mm. με απλά λόγια, να δώσουμε και ένα, μια αποφόρτιση, αν θέλετε, στι ανάγκε των Δήμων, που και αυτοί όντω έχουν ε, πολλά νομικά πρόσωπα και πολλέ mm. ανάγκε. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν το 2021, τον Νοέμβρη, πριν περίπου ένα χρόνο. Ε, συστήσαμε τις ενεργειακέ κοινότητε ε, με τα διοικητικά συμβούλια και όλα τα αρμόδια όργανα που ορίζονται ο Και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ε, καταφέραμε και κάναμε το εξή: Ολοκληρώσαμε όλα τα προαπαιτούμενα, όλε τι τεχνικέ μελέτε, όλε τι περιβαλλοντικέ μελέτε, ε, τα τοπογραφικά διαγράμματα σε κτήμα το οποίο μα είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργία και το οποίο είναι στην περιοχή του Μεσολογείου ε, mm. πλήσιων του ΤΕΗ, για όσου γνωρίζουν. Ε, τον Απρίλιο καταθέσαμε τα αιτήματα σύνδεση. Υπήρξαν κάποιε καθυστερήσει, όχι φυσικά εκ μέρου μα, αλλά εκ μέρου των δύο ε, κυρίω φορέων που εμπλέκονται σε αυτή τη δικασία, του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή των δύο ε, διαχειριστών του δικτύου. Ε, ε, πριν λίγο καιρό, δεν ΔΔΕ έχει συμφωνήσει ε, και συμφωνεί με το έργο. Απομένει λοιπόν η προκειμένου θεωρώντα σύντομο χρονικού διαστήματο. Να πάρουμε του όρου ε, σύνδεση, την έγκριση δηλαδή την, ε, του έργου. Ε, και από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα, ε, εμεί προσδιορίζουμε ότι αρχέ του 2023 θα μπορέσουμε να προκηρύξουμε το έργο, γιατί υπάρχει ένα κατασκευαστικό κομμάτι, όπω ξέρετε, πλην του διαχειριστικού. Ε, έτσι ώστε μετά στην πορεία να μπορέσουμε να γρήγορα και άμεσα αναλλοποιηθεί το έργο, ε, ξεκινώντα σε μια πρώτη φάση από την ε, κατασκευή των, ε, του πάρκου και των. Ε, των εγκαταστάσεων. Θα, θα, θα έχει ευρύ χρόνο μέχρι να ξεκινήσει να υπάρχει παραγωγή, αυτό το πω έτσι. Κοιτάξτε να δείτε το θέμα. Πρέπει το... να το δούμε δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Στην παρούσα φάση μα μας και η άμεσα η έγκριση του έργου, δηλαδή η όρη σύνδεση που σου λέμε, και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή. Ε, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η κατασκευή είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μα. Ε, και σαφώ από την ημέρα λειτουργία που θα υπάρχει. Του έργου, τότε θα αρχίσει να γίνεται και άμεσα ο συμψηφισμό mm -hmm. των φορέων. Ά, άρα, αυτό είναι ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Μεσολόκη, όπω ναι. το καταλαβαίνω. Το οποίο όμω έχει τη μοναδική καινοτομία yeah. να είναι το μοναδικό σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Είναι το μοναδικό Μάλιστα. που αφορά οργανισμό τοπική αυτοδιοίκηση και συμμαχία. Μάλιστα. Αν θέλετε, οργανισμό τοπική αυτοδιοίκηση. που θα εξοικονομεί ενέργεια για τα κτίρια ε... μα, για του Δήμου, ότι... το ΕΒ, ΕΒ, ναι. ΕΒ και, το... και για σπίτια. Και αυτό, όχι. Αφορά, όπω είπαμε, τι ανάγκε. Των Δήμων, τη Περιφέρεια των Εθνικών Αρχών να Όμω, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τον Αύγουστο, με υπουργική mm. απόφαση, το έργο αυτό στην κατηγορία του τέθηκε ω έργο πρώτη επιλογή, δηλαδή πρώτη προτεραιότητα για το ίδιο το κράτο και ευελπιστούμε λοιπόν ότι οι πολιτιακέ δομέ, δηλαδή οι δομέ πολιτείας πολιτεία, θα μπορέσουν σιγά σιγά να μα συνδράμουν κι αυτοί ώστε να επισπεύσουμε του. Τους, mm. ε, τι εγκρίσει που θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Να πολιτικοποιήσουμε λίγο τη συζήτηση. Ναι, βεβαίως Τι εννοώ πολιτικοποιήσουμε. Οι εκλογέ στην ε, περιφέρεια. Αν και όπω κάτι αυτοδιοικητική, ναι. δεν είμαστε πολιτικοί. Δεν θα Εντάξει, ρωτήσουμε. ναι, αλλά ο δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση έχει ίσω περισσότερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει μια πολιτική χρειά. Και, σωστά, χρωματίζει, ναι. χρωματίζει το χάρτη. Για άλλου έχει μια χρειά, όπω λέτε εσεί, για άλλου κάτι παραπάνω. Ε, πολλοί μάλιστα συνδέουν. Τι ε, εθνικέ εκλογέ και με τι ε, περιφερειακέ εκλογέ. Τέλο πάντων, ε, πώ κρίνετε την νέο ώρα ε, περιφερειακή αρχή σε σύγκριση με την προηγούμενη και ποιο είναι το διακύβευμα των προσεχών εκλογών, θα ήθελα να μου πείτε. Ναι. Άρα έχουμε δύο ερωτήματα. Ναι. Στην ουσία. Και θα ήθελα να είστε όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Πράγμα που θεωρώ ότι κάνετε και στη σκέψη και στην πράξη, ε, για να ξέρουν και οι πολίτε τι και <γι> αντιμετωπίζουν. Ε, εγώ, να συγκρίνουν. Ε, Καταρχά, επειδή είμαστε, εμείς είμαστε μια φρέσκια και δυναμική ομάδα και μια νέα αρχή. Έτσι. Ναι, και νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, ε, ναι, εντάξει, έχουμε ένα μέσο ορολικία χαμηλό. Βέβαια, ε, προσωπικά στον κόσμο μπορεί να μην και τίποτα αυτό. <Και ναι. ε, έχω δει ανθρώπου νέου με παλιέ αντιλήψει και, πιο αν θέλετε έμπειρου ανθρώπου με, με νέε ναι, αντιλήψει. Ναι. Ε, η, 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 η περιφερειακή αρχή περίπου 9 χρόνια. Έτσι, από το 2010 στο 2019. Εγώ δεν θα νερέσω τι προθέσει. Καμιά περιφερειακή αρχή και θεωρώ ότι όποιο άρχι, δηλαδή όποιο έχει μία μορφή εξουσία, άρχει ε, κοιτάει να επιδείξει το καλύτερο. Αυτό το οποίο διαφωνήσαμε και προβάλαμε μια άλλη επιδέξει το καλυτερο αυτο το οποιο διαφωνησαμε πρόταση, και γι' αυτό μα επέλεξε ο κόσμο, ήταν ότι σε πολλά πράγματα υπήρχαν χρονοκαθυστερήσει και χρονοτριβέ. Mm -hmm. Παράδειγμα, στα έργα τη υποδομών ή ενδεχομένω. Στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, που όπω ξέρετε το ΕΣΠΑ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα στου χαλαιπού οικονομικού καιρού που διανύουμε, διότι είναι ε, τα σίγουρα λεφτά που λέμε. Άρα λοιπόν μπορεί να βοηθηθούν και οι τοπικέ κοινωνίε. Ε, το τρίτο το οποίο θεωρώ, θεωρώ ότι έγινε, αν θέλετε, μια πιο πολιτικοποιημένη διαχείριση από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Ε, παρότι τον κύριο Κατσιφάρα τον εκτιμού είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα όταν ήμουν διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου και είχαμε συνεργαστεί mm -hmm. σε μια διαδικασία τότε απορρόφηση κάποιων χρημάτων του ΕΣΠΑ. Ε, αλλά θεωρώ ότι πολιτικοποιήθηκε πάρα πολύ ο θεσμό αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση και περιφέρεια Δυτική Ελλάδα. Ε, ε, απόδειξη αυτού είναι ότι κατά κύριο λόγο ο κύριο Κατσιφάρα, τελευταίο 1,5 χρόνο πριν τι εκλογέ, ε, ε, επειδή και κατά κύριο λόγο, πώ θα λάβει τη μεγαλύτερη πολιτική στήριξη. Ε, άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν κάτι αυτό το οποίο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εμεί μιλάμε αυτοδιοικητικά μιλάμε και κοινωνικά. Ναι, σαφώ ξέρουν όλοι μα ότι η πλειοψηφία των στελεχών μα στην Περιφερειακή Αρχή είναι προσκύμενη σε έναν κομματικό φορέα και κυρίω στην κυβέρνηση. παρόλα αυτά, όπω έχετε διαπιστώσει 38 μήνε τώρα, έχουμε έρθει σε πολλέ διαφωνίε και με την κυβέρνηση. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα: το ζήτημα τη εκτροπή στο Χελαιού όταν το Υπουργείο Ενέργεια Περιβάλλοντο έλεγε ότι θεωρούσε το έργο του πρέπει να γίνει. Εμεί διαφωνήσαμε και μάλιστα θυμάστε και μία έντονη διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη μα με τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη τη Ισσαλία, ε, διότι προτάξαμε πολύ απλά το συμφέρον τη οπική κοινωνία. Το συμφέρον λοιπόν τη οπική κοινωνία θεωρούμε ότι ήταν αυτό συγκεκριμένη στιγμή. Παράδειγμα με την εκτροπή του χελού. Αυτό το οποίο όμω θέλω να κωδικοποιήσω είναι το εξή. Ότι η αυτοδιοίκηση θεωρώ πλέον ότι έχουμε αλλάξει σε άλλε εποχέ. Κάποτε ε, αν θυμάστε οι δήμαρχοι κατέβαιναν με το, αφού πρώτα εξασφάλιζαν mm. τη στήριξη mm. του κόμματο. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Πάλι κομματικό χρήμα. Θα σα έσω ένα mm. παράδειγμα mm. εδώ στην Πάτρα. Εδώ υπάρχει ένα mm. αξιοσέβαστο δήμαρχο, ο κύριο Πελετήδη, ο οποίο ο, ο άνθρωπο έχει μια συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα. Παρόλα αυτά, το ποσοστό που πήρε. Ναι, mm. ε, mm. mm. ήταν mm. αντίστοιχο Ήταν ναι. με τη mm. δύναμη mm. Ναι, του κόμματο, το οποίο είναι προσκύμενο. Και το γνωρίζουν όλοι. Άρα λοιπόν, ο Κάσο Τεδίμαρος, ο Κάσο περιφερεια κρίνεται από αυτό το έργο που έχει, το που πράττει, και όχι κατά κύριο λόγο από την πολιτικοποίηση. Ε, το δεύτερο, το οποίο θεωρώ μια μεγάλη διαφορά, ήταν αυτό ακριβώ που ανέφερα και νωρίτερα. Ότι επιδιώξαμε εμεί ένα άλλο της μοντέλου διοίκηση. Έτσι, δηλαδή, θεωρήσαμε ότι για κάποιους λόγους η, η Περιφέρεια δεν, δεν προχωρούσε όπως έπρεπε. Δεν τσούλαγε. Δεν σου λέγεται. Και αυτό φαινόταν παράδειγμα σε πολλά ζητήματα. Π.χ. Δεν μπορεί, όσο παράδειγμα, σε φυσικέ καταστροφέ να περνάει ένα χρόνο και. προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τη αποκατάσταση. Mm -hmm. Έτσι. ή ενδεχομένω. Ε, δεν μπορούσε με το, παρός, με, τον, με το μοντέλο που προϋπήρχε να απορροφηθούν τα χρήματα. Εμεί, όπω ξέρετε. στα ε, στην τελευταία τριετία έχουμε κάνει και κάτι άλλο. Δεν έχουμε α, ε, επιδιώξει μόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Δι' αυτό που λέγεται ΕΣΠΑ. Mm -hmm. Όπω έχετε δει, έχουμε επιδιώξει και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων mm. πόρου mm. και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στα δικά μου τα δική Παρά μου παράδειγμα. Παρά τα αυτά, απορροφάτε αρκετά περισσότερα χρήματα σε σχέση με προηγούμενε χρονιέ, αν δεν κάνω λάθο. Αυτό τουλάχιστον λένε ναι. τα επίσημα στοιχεία τα οποία είχατε παρουσιάσει. Όχι, τα λένε τα επίσημα στοιχεία τη χειριστική ναι. αρχή του ναι. ΕΣΠΑ. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι διαφορετικό ο σχεδιασμό. Ε, είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα για ποιο λόγο ω προ την απορρόφηση. Και άρα, αφού υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση, γίνονται και περισσότερα έργα εξεμπλοκάρουν έργα. Ναι, και πέφτουν ενδεχομένω περισσότεροι πόρε στην τοπική ναι. κοινωνία. Ναι. Γιατί εμά μα ενδιαφέρει, ναι. να ξέρετε, πρα... πώ θα πέσουν, πρα... πώ θα ενισχυθεί η πραγματική οικονομία. Mm. Να... Τα έργα που εντάσσετε θα, υλοποιηθούν παράδειγμα. ή τα εντάσσετε λίγο πριν τι εκλογέ για να ενταχθούν Όχι. και να πείτε μετά τα, τα έργα. Τα έργα υπάρχει ένα σχεδιασμό το 2019, όπω ξέρετε. Υπάρχει από το πρώτο εξάμεινο του 2019 μέχρι αρχέ του 2020. Και παρότι υπήρξε mm -hmm. και ο κορονοϊό, ο, mm -hmm. mm -hmm. ο σχεδιασμός μα δεν άλλαξε. Η απορρόφηση των χρημάτων και ο σχεδιασμό και οι δεσμεύσεις που είχαμε ανακοινώσει ε, σταδιακά γίνονται. Πήγαμε λίγο πίσω, αυτή είναι αλήθεια λόγω του κορονοϊού. όπως ξέρετε, εδώ πήγαν ολόκληρα κράτη πίσω. Mm -hmm. έτσι, δηλαδή, βλέπετε και τις συνέπειε που έρχονται σε κράτη. Mm -hmm. Αλλά παρόλα αυτά, ε, θεωρώ ότι ο σχεδιασμό υλοποιείται. Και γι' αυτό και ακριβώ επιταχύνουμε. Δεν έχουμε κατεβάσει να ξέρετε. Η πρώτα, ε, το πρώτο μα μέλημα μας θα είναι να υλοποιηθούν ε, η απορρόφηση των πόρων και των νέων πόρων και των υπάρχοντων και κατά δεύτερον ο σχεδιασμό να ολοκληρωθεί. Ε, θα θέσω ένα παράδειγμα. Ναι. Το παράδειγμα είναι πρώτα απ' όλα ότι εμεί ήδη έχουμε δουλέψει προκειμένου mm -hmm. αρχέ του 2023 να βγουν οι πρώτε προσκλήσει του ΕΣΠΑ. Mm -hmm. Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό, Διότι ξέραμε ότι το 2023 θα είναι χρονιά εκλογών εθνικών. Ήρθε στη χώρα μα, όπω ξέρετε, <laughs> έτσι να κατεβαίνουν, να κατεβαίνουν μολύβια. Εάν πάρουμε και τον ενδεχόμενο ότι μπορεί να προκύψουν και δεύτερε εθνικέ εκλογέ, σημαίνει για ένα εξάμεινο ότι ο κρατικό μηχανισμό θα είναι λίγο στον αέρα. Ναι, ναι. Άρα τι, λοιπόν, τι αν κάναμε. Δεν έχει Δουλέψαμε ναι. Εκ, ναι. εδώ και ένα χρόνο περίπου ναι. προκειμένου να σχεδιάσουμε. Γι' αυτό, αν θυμάστε, ναι, 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 ναι. και διαβουλεύσει έγιναν ναι. σε πολύ αγκαιρό ναι, 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 ναι. σημείο ναι, ναι. του ΕΣΠΑ. Ναι. Και επίση, ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να πω είναι ότι πέρυσι. Υπήρχαν ε, ε, κάποια χρήματα για την ενίσχυση τη μεταπητική δραστηριότητα, δηλαδή για τον mm -hmm. εξοργισμό των μεταπητικών mm -hmm. επιχειρήσεων. Ένα πρόβλημα το οποίο ήταν μόνο 10 εκατομμύρια. Αυτό καταφέραμε και το μετατρέψαμε σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο, Διότι γνωρίζουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα πλέον στο νέο ΕΣΠΑ και ήταν ε, ε, μία από τι τελευταίε ευκαιρίε οι επιχειρήσει μεταπητικέ που έχουν παραγόμενα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περιοχή μα να ενισχυθούν. Άρα, είστε ικανοποιημένοι. Αναφέρω δύο παραδείγματα διαφορών. Κατάλαβα κα, διαφορέ, ναι. Ε, και ω προ τι υποδομέ και ω προ το σχεδιασμό και ω προ την αποτελεσματικότητα. Τώρα, για τα έκτακτα, ε, μου είπατε για τι ενισχύσει αυτέ των 50 εκατομμυρίων. Είστε ευχαριστημένοι από αυτά που πράξατε ή αναγερνούσατε το χρόνο πίσω, θα μπορούσατε θα τα να κάνετε και κάτι άλλο με τη συνδρομή βεβαίω και του κράτου. Όχι, εγώ θεωρώ ότι πράξαμε ναι. αυτά που μπορούσαμε στο μέτρο δυνατού. Μάλιστα. Και αναφέρω και πάλι με έκτακτε κρίσει. Υπήρξαν οι φυσικέ καταστροφέ, υπήρξε mm -hmm. ο κορονοϊό, ε, υπήρξε η ενεργειακή κρίση. Mm -hmm. Ειδικά με το θέμα του κορονοϊού, δεν νομίζω ότι καθένα δεν μπορούσε ναι. να. Να, να, να ξέρει εκ, το, ε, εκ των προτέρων Διαχείριση Ήταν μια σύμμετρη απειλή τρόπον ε, ε, Συνεχίζοντας το χαρτοφυλάκι Όσα θα ήθελα να μου πείτε για το φυσικό αέριο ε, Αναμένουμε το δίκτυο φυσικού αερίου Όπως ξέρουμε για επιχειρήσεις Και νοικοκυριά ε, Παράλληλα Αναμένουμε και τον αγωγό ο οποίο θα έρθει από την Μεγαλόπολη και έχει τεθεί ένα στόχο για το 2025 για το δίκτυο το 2023. Δεν ξέρω όμω αν αυτά μπορούν να κουμπώσουν με τον EastMed. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν εξαρτάται από εμά ο αγωγό EastMed, ο οποίο ε, θα έρθει από κάτω ε, από το Ισραήλ. Ισραήλ στην Κύπρο, στην Κρήτη, Ελλάδα, η κτλ, κτλ, κτλ. Για να πάει μετά πιο κάτω, για να συνδεθεί με την Ιταλία. Ε, κουμπώνουν τα όλα έργα αυτά ναι. μεταξύ του. Ναι, Ή αν έρθει ο EastMed, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε το δίκτυο, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τον ανάλογο. Είναι, είναι ξεχωριστά έργα, τα οποία όμω αλληλοσυμπληρώνονται. Ο EastMed, όπω για να διευκρινίσω, είναι ένα έργο ευρωπαϊκή εμβέλεια. Είναι ένα έργο που αφορά όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση. Είναι θετικό το ότι η διέλευση του γίνεται και από εμά, γιατί είμαστε η περιφέρεια που έχει, αν θυμάμαι καλά, τα περισσότερα χιλιόμετρα από τι άλλε δύο περιφέρειες τη Πελοποννήσου και τη Υπήρου. Είναι ένα έργο το οποίο έχουμε λόγο και ρόλο. Και για ποιο λόγο το λέω, Διότι σύντομα θα γνωμοδοτήσουμε για, για τι περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ επιπτώσει, δηλαδή για, τις, για τη μελέτη που αφορά την κατασκευή του έργου. Άρα λοιπόν η περιφέρεια Αντική Ελλάδα έχει λόγο mm -hmm. σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Η, η γνωμοδότηση είναι ανασταλτικό παράγοντα, αν είναι αρνητική, για την πορεία του έργου, ή απλά ζητείτε, όμως, θα λέγαμε, η γνωμοδότηση τη περιφέρεια για τυπικού λόγου. Η γνωμοδότηση δεν μπορεί να είναι αρνητική mm -hmm. σε ένα τέτοιο έργο, το οποίο ε, ήδη έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία, οφείλω mm -hmm. να το ομολογήσω, διότι μα υπάρχουν αλληπάλληλε ενημερώσει. Ναι, ναι. Και μέχρι την τελική μα ονομοδότηση. Μιλάτε, έχω μάθει και με τον μελετητή και με τον ανάδοχο του έργου. Βέβαια, μα έχουν κάνει σε ορισμένε ναι. ελέγξει περιφέρεια κάποιε. Στο πλαίσιο τη διαβούλευση για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Συγγνώμη, διαβούλευση και για τι κοινωνικέ επιπτώσει. Προκειμένου και είχα μάλισμα, είχαμε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μια τέτοια ανάλογη συνάντηση. Ε, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, έχουν προβλεφθεί πολλά, ε, Για ένα τέτοιο έργο, όπω ξέρετε, ε, πρέπει να προσεχθεί και τελευταία λεπτομέρεια. Όμω, ο αίσθημα έντυπο, όπω είπαμε, είναι ένας, ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο. Ε, το φυσικό αέριο το οποίο έχουμε ήδη επιδιώξει εμεί οι ίδιοι. Όπω ξέρετε, μέχρι το Δεκέμβριο του 19 το φυσικό αέριο για τη Δυτική Ελλάδα δεν ήταν αυτονόητο. Όσο και αν το έλεγαν κάποιοι ότι σίγουρα θα έρθει. Και δεν ξέρω και πόσοι ήθελαν να έρθει το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα. Ε, εμεί καταφέραμε δύο επιτυχίε. Πρώτα απ' όλα ότι να έρθει το υγροποιημένο αέριο, το LNG, με τον τρόπο των δεξαμενών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί προκειμένου να δημιουργηθούν στη ΒΠΕ των Πατρών και στο Αγρίνιο. Και ο Σονού που έρχεται και ο Πύργο. Και το δεύτερο μεγάλο ήταν ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού τη ΔΕΔΑ, δηλαδή τη δημόσια επιχείρηση διανομή αερίου, θέσαμε την επέκταση του αγωγού που τη ρεβιθούσα προ την Πάτρα. Mm -hmm. Άρα δηλαδή τη ΔΕΒΕΣ του δικτύου, μέχρι το 2028. Ε, άρα λοιπόν η Δυτική Ελλάδα στο φυσικό αέριο κατοχυρώνεται. Ε, ε, Όμω και αυτό ε, πάλι δεν ήταν ένα μεμονωμένο, αν θέλετε, πράξη. Ήταν μια επιτυχία πρωτίστω του Περιφερειάρχη. Έτσι. Mm -hmm. Γιατί ε, ο Περιφερειάρχη έχει ένα. Ε, χαρακτηριστικό, επειδή το γνωρίζω και για αρκετά χρόνια, ναι, ναι. Ε, δεν θέλει να αυτοπροβάλλεται. Αλλά είμαι υποχρεωμένο να πω ότι mm -hmm. το Δεκέμβριο του 2019 ε, οι κινήσει του Νεκτάριου Φαρμάκη ήταν αυτέ οι οποίε ε, διέσωσαν το έργο του φυσικού αέριου, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη χρονοτριβή τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. ε, επιπλέον όμω, να ξέρετε ότι ο σχεδιασμό μα ήταν εμά, η περιφέρεια, ε, να γίνει ένα συνεργειακό κόμβο. Και αυτό το αποδεικνύουν τόσο η αύξηση των επενδύσεων που υπάρχουν στι ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σαφώ έχουμε διαφωνήσει με, την, ε, με το χρονταξικό των ανεμογεννητριών και των ιολικών. Είναι ξεκάθαρη τη θέση μα και μάλιστα αυτή η θέση μα την έχουν ακολουθήσει άλλε περιφέρειε. Αλλά η Δυτική Ελλάδα το ότι έχει κάνει πολλά βήματα προ, ε, μπροστά στην ενέργεια, σε όλα τα ζητήματα, αποδεικνύουν και οι διαδοτήσει οι έχουμε δώσει και οι επενδύσει οι οποίε έχουν έρθει, παράδειγμα, τελευταίο, η δημιουργία του στην περιοχή mm -hmm. του Βάλτου mm -hmm. τη Ολοκρανία. Mm -hmm. Και χθε, να σα δώσω και μια είδηση mm -hmm. σε εσά, ήταν ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια τη Ελλάδα ε, ε, εγκρίθηκε η, η κατασκευή και η λειτουργία ε, σταθμών αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια, οι λεγόμενε μπαταρίε. Γίνεται mm -hmm. για πρώτη φορά στην δική Ελλάδα. Ε, ε, χθε, ε, ενέκριναν του περιβαλλοντικού όρου, ε, που σημαίνει ότι και ακολουθήσουν άλλε. Μονάδες, που σημαίνει ότι η Ειδική Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και ε, ανοίγει το πεδίο σε ένα πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα ενέργεια που ήταν η αποθήκευση. Διότι υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να συνδεθούν με το δίκτυο, παράδειγμα, είτε ω παραγωγή είτε ως ενεργειακό συμψηφισμό, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω του ότι το δίκτυο στην περιοχή μα είναι κορεσμένο. Mm -hmm. Δίνεται λοιπόν μια δυνατότητα μέσω δυτικών επενδύσεων, mm -hmm. όπου πάλι διαχειριστήσαν ο ΤΔΕ, αλλά ε, η επιτυχία αυτή είναι διότι η Περιφέρεια τη Ελλάδα είναι μόλι η δεύτερη στη χώρα η οποία ε, δημιουργούνται πλέον έτσι τόσε. Σαφέ. Να σου ρωτήσω, ε, θα είστε υποψήφιο ξανά προφανώ με τον Εκτάριο Φαρμάκη. Γράφουμε σήμερα στον Λόγο σε μία ανάλυση μα, εκεί όπου φιλοξενείται και η δική σα συνέντευξη σε επίπεδο εφημερίδα, ότι είναι ισχυρό. Ότι έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο αυτή τη στιγμή να μην έχει στην ουσία έναν σίγουρο αντίπαλο απέναντί του, διότι οι εξελίξει μπορεί να είναι διαφορετικέ σε επίπεδο επικεφαλή των άλλων παρατάξεων και να διευρύνετε τον σχηματισμό σας με στελέχη που δεν πρόσκειται δεν και καλά από τον δικό σα τον κέντρο δεξιό χώρο. Έχει απευθύνει ένα κάλασμα ο Φαρμάκη όταν καθόταν στην ίδια θέση με εσά σε όλου του δημοκρατικού πολίτε. Αυτό το βλέπετε στην πράξη και ποιο είναι το κλίμα που συναντάτε στην κοινωνία και στι τρει περιφερειακέ ενότητε που περιοδεύετε και όχι μόνο με φόντο τι εκλογέ, αλλά και για να επικοινωνήσετε το πρόγραμμά σα, του στόχου σα και να κατανοήσετε και τα προβλήματα των πολιτών. Μα και, και τώρα στην υπάρχουσα περιφερειακή ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι προσκύμενοι στην Άδη Δημοκρατία. Ναι. Υπάρχουν εκλεγμένοι ε, ε, εκλεγμένοι mm -hmm. φίλοι οι οποίοι δεν ήταν στην Νέα Δημοκρατία ή αν δεν θα έλεγε τόσο κοχρό και mm -hmm. έτσι ε, όπως είπες το ψηφοδέλτιό μας τα 77 άτομα που κατέβηκαμε τότε συνολικά mm -hmm. ε, στην περιφέρεια δεν ήταν όλοι αναφορά ε, για ποιο λόγο διότι ξαναείπα και πάλι ότι μιλήσαμε τότε προεκλογικά και τώρα πράττουμε ως περιφερειακή αρχή καθαρά αυτοδιοκητικά και κοινωνικά αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο μα πλεονέκτημα. Και το έχουμε κατορθώσει. Εντάξει, όμω, βοήθησε ξέρετε... και η στήριξη τη Νέα Δημοκρατία τότε. Μα... Και πολύ περισσότερο το 19 2019 ήταν και καβάλα αυτά, Ναι, αλλά ναι, 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 μιλήσαμε, μιλήσαμε όμω αυτοδιοικητικά. Αυτό ναι, θέλω να κατανοήσω. Ναι, ναι. Δε, δεν πήγαμε σε δύο βάρκε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ όπω έκανε ο κ. Κατσιφάρα. Mm -hmm. ε, Εμεί μιλήσαμε αυτοδιοικητικά και κοινωνικά. Αυτή τη στιγμή, όπω βλέπετε, ε, ξαναείπα και πάλι, έχουμε έρθει σε συγκρούσει πολλέ φορέ mm -hmm. με την κυβέρνηση και με τα Υπουργεία. Ε, υπάρχει σαφώ και μια ψυχή συνεργασία. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε ιδεολογική ταυτότητα προφανώ και πολιτική αφετηρία Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα διστάσετε όπου διαφωνείτε είτε να διεκδικήσετε με πιο στεναρό τρόπο ή να ναι, πάτε όσο. απέναντι μα... στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, Ακόμα και μα... σε αυτή τη θεατή δημοκρατία. Μα το έχουμε, μα το έχουμε ναι. αποδείξει αρκετέ Άρα, γενικά όμω έχετε μια καλή συνεργασία. Υπάρχει Λέτε. Φεβαίως, σαφώς ναι. υπάρχει. Ναι. Και αυτό ξεκινάει από τον επικεφαλή μα. Άρα, απευθύνεται και ένα κάλεσμα συμμετοχή ε, ή και στήριξη. Σε ανθρώπου που βρίσκονται εκτό του δικού σα ιδεολογικού τόξου, όχι μόνο να είναι υποψήφοι, αλλά και να στηρίξουν και ως σχηματισμοί είτε κομματικοί σχηματισμοί. Η κατάσταση του ναι. ψηφοδελτίου, όπω ξέρετε, και τη στρατηγική την βάζω από κεφάλι μα. Ναι. Έτσι, ο, ε, δεύτερον, ε, όπω είπα και πάλι, τα αποτελέσματα του 19 αποδείκνυαν ότι η, ο συνδυασμό, ο, ο Τόλα από την αρχή, ε, υπερψηφίστηκε από όλου του κομματικού χώρου. Παράδειγμα ναι. στην Εντολογρανία, υπερψηφίστηκαμε σε ποσοστό 68%. Στον δεύτερο γύρο. Ναι. Ε, το ίδιο γίνεται και εδώ. Αλλά για να απευθυνθούμε εμεί, όπω ξέρετε, σε ένα έυρο ε, πολιτών, ανεξαρτήτω, ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε και σεβόμαστε την ιδεολογική ταυτότητα του καθενό. Το δεύτερο είναι, είναι ότι το άνοιγμα το οποίο γίνεται, γίνεται διότι, όπω είπα και πάλι, 38 μήνε τώρα έχουμε αποδείξει ότι λειτουργούμε αυτοδιοικητικά και κοινωνικά. Πρωτίστω, μα απασχολούν τοπικέ κοινωνίε. Είναι άλλη δουλειά τη κυβέρνηση, είναι άλλη δουλειά τη περιφερειακή αρχή. Και η περιφέρεια σαφώ, η περιφερειακή αρχή, δίνει λόγο στου πολίτε, στου mm. 700.000 περί... mm. περίπου πολίτε τη Ελλάδα. Με του δημάρχου, ποια είναι η σχέση σα, Υπάρχει άψογη συνεργασία. Και Είναι και άλλο ένα παράγοντα που, που γίνονται πράγματα και θεωρώ mm. ότι αξιοποιούνται mm. ε, οι ευνοϊκέ συνθήκε. Ανεξαρτήτω κομματική προέλευση και εκεί. Διότι, α πούμε, στην Αγαία οι περισσότεροι δήμαρχοι, μάλλον όλοι εκτό του κυρίου Πελετίδη, του δημάρχου τη Πάτρα, ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά, πολιτικά, Να, κομματικά. Αλλά, αλλά ε, νομίζω το κοινό διακύβευμα είναι συνεργασία για τι τοπικέ κοινωνίε. Mm -hmm. Δεν, νομίζω, ε, δεν ε, έχω ναι. ακούσει αυτή τη στιγμή κάποιον δήμαρχο να έχει διαμαρτυρηθεί για κακή mm -hmm. συμπεριφορά τη περιφερειακή αρχή. Οι, <laughs> οι σχέσει σα με του άλλου αντιπεριφερειάρχε είναι, θα λέγαμε, καθημερινή, αποτελεσματική, υπάρχουν τριβέ. Όχι, δεν υπάρχουν τριβέ. Mm -hmm. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Ισορροπημένη. Ε, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις Προσέξτε, μπορεί να δεν υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Ε, αλλά στη γενικότερη στρατηγική ακολουθούμε όλοι ε, και εμπλουτίζουμε τη στρατηγική του Περιφερειάρχη. Mm -hmm. ε, ο οποίο είναι και επικεφαλή και δικαιωματικά αυτό πρέπει να θέτει. Μάλιστα. Στρατηγική. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα όμω, ξαναλέω και πάλι ότι. Δεν, ε, ε, ξέρετε, είναι κάτι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο mm. είπε κάποιο στην περιφερειακή στην περιφέρεια της Ελλάδα, κάποιο τέλεχο υπηρεσιακό, και είπε ότι η πρώτη φορά βλέπω λέει η περιφερειακή αρχή να μην αντελάσσουν μηνύματα και email, αλλά να μιλάνε κατευθείαν στο τηλέφωνο. Mm. Εννοούσε για τα στελέχη. Από κοντά μιλάτε. Βεβαίω. Yeah. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην δυτική Ελλάδα και αυτό είναι η ανεργία. Και μιλάω με έναν νέο άνθρωπο, μπορεί να είστε επιτυχημένο επαγγελματία, μπορεί όμω και άλλοι τη γενιά σα να μην μπόρεσαν να τα καταφέρουν είτε λόγω συνδικών. Ε, και να έφυγαν εκτό. ή να είναι εδώ και να μην ασχολούνται με αυτό που πραγματικά θέλουν. ή να ασχολούνται με αυτό που θέλουν και να μην έχουν τι κατάλληλε αμοιβέ. Ε, τι λέτε γι' αυτό. Διότι πανελλαδικά, ναι, μεν έχουμε μειώσει τι αποστάσει από άλλε περιφέρειε και το είδα αυτό στα πρόσφατα στοιχεία τη Eurostat και τη Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όμω έχουμε πρόβλημα. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Mm. Δεν αλλάζει η κατάσταση μια, από τη μια στιγμή στην άλλη, το καταλαβαίνω, αλλά. Υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιασμό ή όλα τα περιμένουμε από το κράτο. Η ανεργία σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα είναι μάστιγα. Και μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίο και εγώ περίπου για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν είχα βιώσει αυτό που λέμε ε, ανεργία. Ε, η Δυτική Ελλάδα δυστυχώ ε, έχει γίνει μια φέμαξη του ανθρώπινου δυναμικού τη. Ε, και είναι κρίμα. Γιατί για πριν κάποια χρόνια αρκετά είχαμε. Ε, ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Σκεφτείτε, παράδειγμα, ότι η πόλη τη Πάτρας ήταν ε, η πόλη με το μεγαλύτερο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, βιομηχανικό, έτσι, προσωπικό. Ε, και το ξέρω πολύ καλά, διότι η, το είδο των επιχειρήσεων που υπήρχαν τότε ήταν πολύ εξειδικευμένε. Στην πορεία προέγυψαν διάφορες καταστάσεις με εξαρχές το μνημόνιο. Ε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ε, αργήσαμε αργήσαμε σαν, ε, σαν ε, κοινωνία της δικής Ελλάδας ε, να βρούμε νέο στίγμα. Αυτή είναι η αποψή μου προσωπική. Έτσι. Ε, δηλαδή θα έπρεπε ενδεχομένω να προτάξουμε τις ανάγκες μας, να δούμε τα νέα δεδομένα ε, και να επιδιώξουμε πώς θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε. Η, 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 η δίκτυα σαν εργεία στην δική Ελλάδα ε, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να, για να mm -hmm. πέσουν σε χαμηλά ποσοστά. Θα μου πείτε αυτή τη στιγμή ότι όλη η χώρα έχει πρόβλημα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω τι θα κάνει όλη η ναι, χώρα. Ναι, είναι δομικό το θέμα εδώ στην Εγώ θα Ελλάδα. επιδιώξω ναι. να δω τι μπορεί να γίνει διαφορετικό. Άρα δεν εξαρτάστε μόνο από τι κεντρικέ πολιτικέ. Θα λέγαμε ότι είναι μία σύμπλευση τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικών φορέων και κράτου η μείωση τη ανεργία. Διότι ακούω δημάρχου, ακούω περιφερειακή, δεν λένε θέλουμε λεφτά, θέλουμε τώρα, θέλουμε τα άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι. Όχι από, από, το, από τον περιφερειακή, δεν έχει τα ακούσει. Όχι από το όχι, δικό σα, δεν λέω από το για, δικό σας. Για, κοινωνικέ ναι. πολιτικέ. Ε, προσωπικά και εγώ δεν μου λέει κάτι, εάν παράδειγμα. Ε, κάνω αυτό που κάνουν άλλες περιφέρειες έτσι, δηλαδή να απορροφήσω χρήματα για 8 μήνες για προγράμματα ανεργία. Το κάνουν άλλε περιφέρειε αυτό, κακά τα ψήματα. ε, Και μετά από 8 μήνε να έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ε, Επιδίωξή μα είναι ότι η, θα πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά η Δυτική Ελλάδα να καθορίσει ε, τι ακριβώ είναι τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να εστιάσει. Αυτό Μες. είναι για μένα η πρώτη και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε έναν τρόπο διοχέτευση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού του εξαιρετικού σε κέρια παιδεία Παράδειγμα, με τη, τα έργα τα οποία αναμένεται να γίνουν τα επόμενα χρόνια, επόμενη mm -hmm. τριετία, τριετία, θα περιοριστεί η ανεργία στου μηχανικού. Mm -hmm. Που mm -hmm. όσο και αν δεν το πιστεύουμε, είναι σε υψηλά νούμερα. Mm -hmm. Είναι σε υψηλά νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε κύριε Δημητρογιάννη, βλέπω να υπάρχει αντιστοίχηση των λεγόμενων σας με αυτά που γράφουμε στην εφημερίδα, στη συνέντευξή σας εννοώ, ότι τα αποτελέσματα για την Δυτική Ελλάδα, τουλάχιστον για την ώρα, είναι θετικά. Ο ορίζοντας υλοποίησης των στόχων σας και της πολιτικής σας είναι το 2030 ή όσο υπάρχουν προβλήματα συνεχίζεται. Ω, κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν δύο, δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ο σχεδιασμό ο οποίο θέτει και πρέπει να υλοποιηθεί mm -hmm. και ιδιαίτερα όταν βλέπει ότι είναι επιτυχημένο. Το δεύτερο σκέλος αφορά, αν θέλετε, τη μάχη με την καθημερινότητα. Mm -hmm. Τα προβλήματα τη καθημερινότητα δεν μπορείτε να σταματήσουν για κανέναν μα. Ε, άρα λοιπόν είναι διμέτωπο, θα έλεγα, ο αγώνα. Mm -hmm και θεωρώ ότι οι αντοχέ μα δείχνουν ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είστε αισιόδοξο για νέα νίκη στι εκλογέ του 2023. Δεν μπορείτε να προκαθορίσετε το αποτέλεσμα, ούτε μάντη είστε, αλλά λέω από τη γενικότερη συνθήκη και το κλίμα. Όχι, δεν, δεν, είμαι αισιόδοξο όχι λόγω ψυχολογική, αν θέλετε, τη διάθεση. Ναι. Είμαι αισιόδοξο διότι θεωρώ, βλέπω τα δεδομένα, θεωρώ ότι οι, οι πολίτε τη Ελλάδα βλέπουν mm -hmm. ορισμένα πράγματα, έχουν κρίση. <Σι> Έτσι, η Δυτική <σχελιά> Ελλάδα διακρίνεται, αν θέλετε, <σχελιά> για την κρίση τη. Ε, και θεωρώ ότι οι πολίτε πλέον ε, αρχίζουν και αφομοιώνουν ε, <σχελιά> όλα αυτά τα οποία έχουμε πράξει τα τελευταία <σχελιά> τρία χρόνια. Άρα, Περιφερειακό Σύμβουλο ή ο ψήφιο ξανά ή σα ενδιαφέρει η Όχι, η κεντρική πολιτική σκηνή δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα ε, και θα σα αποκαλύψω ότι ο λόγο που ασχολήθηκα με την ε, περιφέρεια Αττική Ελλάδα και έθεσα τον εαυτό μου προ ε, ήταν λόγω ότι η, η σχέση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη. Αγριό ναι. επίσης, επίση, ναι, τον Λοκαρνάνα. αλλά, Αλλά κυρίω ναι. 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 μια συζήτηση που κάναμε πριν τέσσερα χρόνια περίπου, ναι. τέτοια εποχή. Ναι. Ε, που μου έθεσε όχι το όραμα, γιατί και το όραμα είναι πολύ υπαρξήγημη λέξη, μου έθεσε απλά ένα προβληματισμό. Ναι. Έτσι. Και ο προβληματισμό ήταν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να βγούμε μπροστά. Αυτό ισχύει Μάλιστα. για όλου. Σαφέ, να βγείτε μπροστά. Κύριε Δημήτρη Γιάννη, σα ευχαριστώ πολύ για την σημερινή ευχαριστώ. συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο αντιπεριφερειάρχη ε, Ετολοκαρνάνα, όπως όπω είπε, ο αντιπεριφερειάρχη ενέργεια, περιβάλλοντο και χωροταξία Λάμπρο Δημήτρη Ήταν το πολιτικό project που οργανώνουμε κάθε Παρασκευή με συνέντευξη στον νεολόγο των πατρών, στον Max FM και στην τηλεόραση Αχάια. Ευχαριστούμε πολύ.